Η πρώτη μέρα ανοίξαμε κανονικά, χαρούμενοι, την υγειά μας να έχουμε. Κλείσαμε άσευτη, χωρίς να πουλήσουμε, μπορεί να είναι το είδος μου, χωρίς να πουλήσουμε ούτε μία ομπρέλα. Δεύτερη μέρα έπρεπε να ανοίξουμε, καλά κάναμε και προχωράμε. Την υγειά μας να έχουμε και προχωράμε να δούμε. Από πληροφορίες που έχουμε ότι ξεκινάμε από 1η Ιουλίου, θα έρθουν οι πρώτοι τουρίστες από 1η Ιουλίου, έτσι ακούγεται, 15 είναι γεμάτα όλα τα αεροπλάνα από 15 Ιουλίου και την υγειά μας να έχουμε. Ο Θεός να κάνει το θαύμα του, να μην έχουμε κανένα κρούσμα. Γιατί δεν μπορείτε να πάτε στα μεγάλα πολυκαταστήματα να δείτε πώς είναι οι πελάτες. Μπήκαν μέσα γεμάτα. Ρίξτε μια ματιά, πάρτε την κάμερα και δέστε στα πολυκαταστήματα. Γεμάτα τα μαγαζιά. Γεμάτα. Γεμάτα τα μαγαζιά, να μην λέω ονόματα. Γεμάτα τα μαγαζιά. Με τις τσαντάρες βγαίνουν έξω. Κρατάνε τα μέτρα ασφαλείας. Ναι, τα κρατάνε, τα κρατάνε, τα κρατάνε. Και εσείς τα δικά σας κατάνε. Ναι, τα διτρούμε όλα. Ναι, μας έδωσε και ο εμπορικός σύλλογος, μας έδωσε μάσκες να δίνουμε στον κόσμο, μας έδωσε γάντια. Μα αν δεν κάνουμε το πρώτο βήμα, πώς η αισιοδοξία έρχεται, πρέπει να σπείρεις. Αν δεν σπείρεις, δεν θερίζεις. Και το καλό είναι ότι περιμένουμε από την πολιτεία ένα βοήθημα, να μας δώσουν πίσω αυτά που μας πήρανε. Στις 15 Οκτώου του 2015. 15 Οκτώου του 2015, όταν φωνάζω 15 Οκτώου του 2015, ξέρουν ποιοι υπογράψανε για να καταργηθούν και ψηφίσανε για να καταργηθούν οι μειωμένοι συντελεστές. Δεν θα το κόψετε αυτό. Εντάξει, αυτό δεν θα το κόψετε. Αν το κόψετε, δεν... Ναι, εντάξει. Μπράβο, 15, δεν θα το κόψετε, λέω στην κάμερα. Ναι, 15 Οκτώου του 2015, υπογράψαν κάποιοι για κομματική πειθαρχία να καταργηθούν οι μειωμένοι συντελεστές. Δεν θέλω να πω ονόματα, γιατί είπαμε να ενωθούμε αυτή τη φορά. Να ενωθούμε όλοι μαζί με ένα στόχο. Ο στόχος είναι η μείωση των συντελεστών του ΦΠΑ. Αυτός είναι ο στόχος μας. Ένα δελτίο τύπου. Όχι πολλά, εγώ το έκανα, ο άλλος το έκανε και να βγουν και οι έξι να πούνε ότι εγώ το έκανα. Ένα δελτίο τύπου για τους έξι, γιατί είναι έξι. Δεν είναι τέσσερις. Και οι έξι έχουν διαφορετικές γνωριμίες στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και οι έξι, οι τέσσερις είναι οι βουλευτές μας, 5 ο Δήμαρχος, 6 ο Περιφερειάρχης. Και οι 6 έχουν διαφορετικές γνωριμίες στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και γι' αυτό θα το πετύχουν, αν θέλουν και οι 6. Αν πάει ο καθένας μόνος του, δεν θα πετύχει τίποτα. Να ξέρετε ότι η ανάπτυξη του ελληνικού εμπορίου ξεκίνησε από τα 12. Τότε που είχαμε τους μειωμένους συντελεστές του ΦΠΑ και μετά εξαπλώθηκε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Θα χρειαστεί οπωσδήποτε, εταιρείες θα χρειαστούν οικονομική στήριξη από τις τράπεζες, αλλά να δώσουν οι τράπεζες λεφτά, αλλά με δικλείδες. Δηλαδή τι εννοώ, να μην γίνουν τα λεφτά αυτά, να γίνουν Mercedes, Porsche πάλι και άλλα αμάξια. Να είναι με δικλείδες, δηλαδή κάθε επιχειρηματίας να μπορεί να πιάσει αυτά τα λεφτά, να τα αγγίξει αυτά τα λεφτά από την τράπεζα, αν είναι να πληρώσει ΙΚΑ, εφορία, ΔΕΗ, ΟΤΕ και μισθούς. Μόνο έτσι να δώσουν λεφτά. Να μην γίνει το μπάχαλο που έγινε όπως πριν. Να βλέπουμε Πόρσε και μετά να μην έχουν λεφτά να κάνουν σέρβις.